Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον υπεύθυνο marketing μέχρι πρώτη νέος, αλλά τόσες φορές έτσι τον έχουμε βγάλει εδώ. Τον Νίκο τον Γραμμένο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Νίκο, καλησπέρα από την Όρα για Μπλε. Για ακόμα μία φορά, ελπίζω να μην είναι η τελευταία. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναμιλήσουμε για Ηρακλή, άσχετα αν σήμερα υπέβαλε την παρέτησή σου. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, ναι. Διάβασα αναλυτικά τα όσα καταθέτεις γραπτός σήμερα στην παρέτησή σου, στην δήλωση που έκανες. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, αρκετά πράγματα ο κόσμος θέλει να μάθει. Προφανώς και εσύ θες να διευκρινίσεις ορισμένα. Θέλω να σε πάω λίγο, θα μου θυμίσεις εσύ το πότε, είναι κάποιοι μήνες πριν. Όταν δεχόσουν και δεχόμουν παράπονα για τη λειτουργία της μπουτίκ, θα σου πω γιατί ξεκινάω με αυτό. Όταν ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα για το ότι Χριστούγεννα νομίζω πρέπει να είναι κάπου εκεί, ότι ξέρεις είναι γιορτές, θέλουμε να πάρουμε κάτι για τα παιδιά μας, δεν βρίσκουμε τίποτα, η μπουτίκ δεν έχει τίποτα, η που λειτουργεί κτλ. Και τότε μας είχες αποκαλύψει ότι δεν ασχολείσαι με αυτό και κάποια από αυτά που αναφέρεις σήμερα στη γραπτή σου δήλωση τα είχες πει και τότε. Ίσως όχι τόσο λεπτομερώς, αλλά τα είχες πει και τότε. Εάν θες να ξεκινήσουμε από εκεί, που δεν ξέρω αν για σένα αυτό το ότι δεν υπήρχε σχέση μπουτίκ ή του κυρίου Στοίτσι, να μας πεις για τον κύριο Στοίτσι, με το μάρκετινγκ ήταν η αρχή του τέλους για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο που παραιτήθηκες. Όσον αφορά την μπουτίκ, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εικόνας που έχει μια ομάδα, είτε λέγεται Ηρακλής, είτε λέγεται όπως μπορεί να λέγεται, και ένας μηχανισμός επαφής με τον φίλαθλο κόσμο. Όταν λοιπόν αυτό το κομμάτι, αυτός ο μηχανισμός, δηλώνει γραπτός ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το marketing της μητέρας εταιρείας, να πω τη λέξη εταιρεία. Mm-hmm. Όταν λέει ότι θέλω να παίρνω τις αποφάσεις μόνος μου, δεν σας δείχνω τα σχέδια τα οποία θέλω να βγάλω. Όλοι είδαμε το περίφημο κασκόλ που είχε FC με λατινικούς χαρακτήρες και Ηρακλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Παγκόσμια πρωτοτυπία ήταν αυτό, ναι. Όταν τα σχέδια τα οποία βγαίνουν δεν έχουν μια κοινή γραμμή, θα πρέπει το κασκόλ, το φούτερ, το τζόκι και όλα αυτά που υπάρχουν να έχουν ένα κοινό σημείο όσον αφορά την φετινή γραμμή της ομάδας. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικός σχεδιασμός για το καθένα. Σωστά. Όλα λοιπόν αυτά δημιουργούν ένα αρνητικό αντίκτυπο προς τα έξω, μια αρνητική εικόνα, και καλώς νομίζει ο κόσμος και επιρρύπτει ευθύνες στο marketing, γιατί είναι καθαρά θέμα marketing το συγκεκριμένο. Τώρα, για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος συνεργάζεται με την ΠΑΕ, δεν θέλησε να προχωρήσει με τις 107 συγκεκριμένες προτάσεις, 107. Έχω μήνυμα από φίλο για αυτό το 107. Πού είναι η 107 κωδική, ρωτάει. Ναι. Προφανώς επέλεξε να μην τους χρησιμοποιήσει. Μπορώ να αναφέρω ότι είχαμε ανακοινώσει ότι θα βγει χρώμα Ηρακλής. Είχαμε ήδη μιλήσει με εργοστάσιο πασίγνωστο παραγωγής χρωμάτων. Όταν λέω χρώμα, εννοώ όλα δαμπογιά. Ναι. Κοινό, χρώμα. Το οποίο θα ενσωματωνότανε στα καταστήματα λιανικής πώλησης χρωμάτων σε όλη την Ελλάδα, όπως έχουμε τον Blue Navy, θα υπήρχε και τον Blue Ηρακλής. Mm-hmm. Όταν λοιπόν εμείς αυτές τις ιδέες τις είχαμε προχωρήσει, αλλά μας είπε εγώ δεν θα βάλω χρώματα στην μπουτίκ. Όταν απορρίπτει την μπλε μουστάρδα, ένα παράδειγμα λέω, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες, χωρίς να γνωρίζει ότι προκαλεί εκνευρισμό στον χορηγό, ο οποίος πέραν της παραγωγής της μπλε μουστάρδας καταβάλει και ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό ως στήριξη, όταν δεν προχωράει στην πληρωμή των προϊόντων, αυτομάτως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν αντιπροσωπεύει τον Ηρακλή κάνει κακό στον Ηρακλή. Αυτό είναι η δική μου άποψη, καθαρά η δική μου. Επειδή για κάποιους ίσως αυτά να φαίνονται λεπτομέρειες για τα προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι η μπουτίκ ανήκει και τα προϊόντα, η Blue Line, στον κύριο Στοίτσι και όχι στην ΠΑΕ Ηρακλής. Κάνω λάθος? Όχι, ακριβώς έτσι.
Και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει να είναι, νομίζω, βάσει νόμου, δεν πρέπει να είναι και η Μπαϊράκλης. Και υπάρχει μια συνεργασία. Άρα, μεταξύ των δύο, ναι. Άρα, μέσω της στενής επαφής, της φιλίας ή οτιδήποτε άλλο του κυρίου Παπαθανασάκη, ο κύριος Στοίτσης ήταν, είναι το κουμάντο αυτό που λέμε το αφεντικό της μπουτίκ της Blue Line στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο εκεί του Καφατζογλίου. Οπότε, η όποια συνεργασία που από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρχε καθόλου συνεργασία. Και τα όποια προβλήματα υπήρχαν με τα προϊόντα τα οποία παραπονιόταν ο κόσμος που δεν τα βρίσκαμε εκεί, είναι αποκλειστικά ευθύνη του κυρίου Στοίτση και της εταιρείας αυτής. Ο κόσμος θυμάται ότι στους πρώτους αγώνες, στα πρώτα ανοιχτά παιχνίδια, φιλικά ή πρωταγωνιστική, υπήρχαν μπεμπέ, φορμάκια, παιδικά μεγέθη, μικρά. Είχαμε ξεκινήσει και είχαμε θέσει σε παραγωγή μια σειρά από διαφορετικά μπλουζάκια με λογότυπα, με μότο, με διάφορα. Γυναικεία ρούχα. Είχαμε ξεκινήσει, φέρναμε ομπρέλες, θαλάσσιες, ρακέτες παραλίας, λευκά είδη. Κόπηκαν τα θυμάμαι, όλα. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι ότι κόπηκε είδη. Ακόμα και ημερολόγιο τείχου, αλλά όχι από τον κύριο Στοίτση. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Τετράβια. Πάρα πολλά. Επειδή είστε άνθρωπος του marketing, θα με συγχωρέσετε και θα με καταλάβετε ότι να ακούσουμε δευτερόλεπτα το χορηγό ώρας και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Η ώρα είναι 6:30. Τι περίμενες, 40 χρόνια τα ίδια ντουλάπια κουζίνας. Σαπίσανε πια. Πάμε στο Mario Petco να σχεδιάσουμε την κουζίνα που μας ταιριάζει. Mario Petco, έπιπλα κουζίνα στο τετραγωνικό, παραδοτέα στο σπίτι σας και μονταρισμένα από 120 ευρώ. Έπιπλα κουζίνας Woodeco by Mario Petco, 4ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Τηλέφωνο 681-086. Σχεδιάζουμε μαζί τις επιθυμίες σας. Ξανά σας ευχαριστώ για να με συγχωρέσετε για τα δευτερόλεπτα. Για το κομμάτι boutique, επαφή, συνεργασία με τον κύριο Στοίτση και τα λοιπά, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε από αυτού? Όχι, από ένα σημείο και μετά σταμάτησε εντελώς η επικοινωνία. Mm-hmm. Δεν υπήρχε, πιστεύω, λόγος να υπάρχει επικοινωνία όταν ένας συνεργάτης γραπτός ενημερώνει ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση πλέον με το τμήμα marketing. Εδώ τώρα υπάρχει το πολύ μεγάλο ερώτημα. Ο κύριος Παπαθανασάκης την τελευταία στιγμή που τοποθετήθηκε, γιατί μέχρι στιγμής, να το πούμε και στον κόσμο αυτό από χθες που έχουμε στείλει γραπτό σε όλη η ρεπόρτερ του Ρακλή έτοιμα για να δώσει συνέντευξη τύπου, δεν έχουμε λάβει καν απάντηση. Ελπίζω να λάβουμε κάποια στιγμή. Τελευταία στιγμή που τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων για το τι φταίει που ο Ρακλής έφτασε ως εδώ, είπε ότι δεν έχουμε έσοδα. Δεν είχαμε έσοδα. Είτε από διαρκείας είτε από οτιδήποτε άλλο. Και φτάνουμε σε σημείο να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και να λέμε πώς είναι δυνατόν ο μεγαλομέτωχος να λέει ότι δεν έχουμε έσοδα, όταν ο ίδιος ο συνεργάτης στην μπουτίκ δεν κάνει κάτι για να υπάρχουν έσοδα. Δεν ξέρω αν έχετε απάντηση σε αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό που έχω είναι απάντηση ή ένα απλό σχόλιο. Γιατί είναι οξύμορο, έτσι. Δεν γίνεται να λες ότι δεν έχω έσοδα και κάτι το οποίο θα μπορούσε κάθε Κυριακή, Κυριακή παρακυριακή, έτσι, σε παιχνίδια να πουλήσεις χιλιάδες φανέλες ή χιλιάδα κασκόλ ή χιλιάδες μπλουζάκια ή οτιδήποτε άλλο και εσύ να μην τα έχεις αυτά για να βγάλεις κάποια χρήματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εγώ είχα απαιτήσει στην ανανέωση της συνεργασίας της δικής μου με την ΠΑΕ που έγινε, οι συζητήσεις αυτές έγιναν τον Σεπτέμβριο, mm-hmm. γιατί είχε λήξει το συμβόλαιο που είχα, είχα απαιτήσει να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία κάτω από την οποία θα υπάρχει επίβλεψη προς την μπουτίκ από εμάς για το τι κάνει, τι λανσάρει, τι απορρίπτει, τα ωραία λειτουργίας, όλο αυτό το σκεπτικό. Η απάντηση που πήρα από τη διοίκηση, όχι από τον κύριο Παπαθανασάκη, από τη διοίκηση, γιατί φυσικά υπάρχουν ενδιάμεσοι άνθρωποι, δεν απευθύνεσαι στον πρόεδρο για κάθε θέμα το οποίο μπορεί να έχει προκύψει. Λοιπόν, η απάντηση που πήρα εγώ από τη διοίκηση ήταν ότι και να το γράψουμε στο συμβόλαιο, εσένα ποιος σου λέει ότι αυτό θα τηρηθεί από τον κύριο Στοίτση. Κάπου εκεί πολύ ωραία απάντηση. Επιτρέψτε. Κάπου εκεί κατάλαβα ότι δεν υπήρχε η διάθεση mm-hmm. να εμβαθύνουν, να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε συλλογικά. Να τολμήσω να ρωτήσω, αν και τώρα είναι πολύ υποθετικό αυτό, πόσα παραπάνω έσοδα θα έχει ο Ρακλής αν έκανε στην μπουτίκ του τα υποτυπώδη?
Είχε φανέλες, είχε κασκόλ. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω. Είχε... Εάν εφαρμόζαμε, υποθέτω. Μήπως έχει... να το ακούσει και ο κύριος Παπαθανασάκης για να καταλάβει το πόσα χρήματα χάθηκαν με την ευθύνη του συνεργάτη του. Και τη κακή λειτουργία τη μπουτίκ τόσο καιρό. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να υπολογίσω τον αριθμό, αλλά όταν σε ένα παιχνίδι μπορεί τα έσοδα να είναι 8 με 10.000. Mm-hmm. Πόσο μάλλον αν λειτουργεί καθημερινά, αν έχει κωδικούς από 1 ευρώ μέχρι 50 και όχι από 30 ευρώ. Αν έχει e-shop, το περίφημο, το οποίο θυμάμαι πριν μήνες να μας λέτε ότι είναι έτοιμο, ναι, αλλά έμεινε εκεί. Πιστεύω ότι αν πιάσουμε τους οπαδούς της ομάδας που ζουν εκτός Θεσσαλονίκης, εντός Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος, δεν ξέρω αν είναι ουτοπικό ή είμαι ρομαντικός, αλλά πιστεύω το μισό εκατομμύριο θα ήταν δεδομένο. Για όλη τη χρονιά λέτε? Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή, χοντρικά και υποθετικά έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ο Ηρακλής έχασε μισό εκατομμύριο γιατί δεν είχε μια normal boutique. Αυτό είναι υποθετικό. Είναι μια στο περίπου. Κατά προσέγγιση. Μπορεί να είναι 300.000, μπορεί να είναι και 800.000. Με την εμπειρία σας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Με μισό εκατομμύριο νομίζω ότι ο Ηρακλής ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Και εδώ είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί επέτρεψε ο κύριος Παπαθανασάκης στη διοίκηση, στο καθεστώς, στην διεύθυνση boutique, blue lines, το H's κτλ. Να την αφήσει στο έλεος και να μην έχει αυτά τα χρήματα να μπορέσει να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να το απαντήσει ή ο κύριος Παπαθανασάκης ή οι άνθρωποι στους οποίους είχε δώσει την διοικητική δύναμη, mm-hmm, να μπορούν να διευθετήσουν κάποια θέματα. Έχω ερωτήσεις. Ο φίλος Αποστόλης γράφει, ο κύριος Παπαθανασάκης μας είπε ότι θα φοράμε blue line για να είναι πιο οικονομικά και στον καταναλωτή και μου πουλάς φανέλα Ηρακλή 40 ευρώ και αγοράζεις από άλλη ομάδα επώνυμη με 50 ευρώ. Είναι η κατάθεσή του. Έχω άλλα μηνύματα που τα γενικεύω λίγο τώρα. Και σας τα παραθέτω ότι πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που ξεκινήσαμε με Blue Line, μετά να μπήκε θέμα άλλης εταιρείας, έγινε λίγο ένα μπέρδεμα σε όλη αυτή την ιστορία και πάλι έμεινε ζημιωμένος ο Ηρακλής και σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτά. Δεν μπορώ να εμβαθύνω πολύ, γιατί και εγώ σε κάποιο σημείο θα χαθώ πηγαίνοντας από τον Άννα στον Γαϊάφα, μη, ναι, γνωρίζοντας ποιος τελικά έχει δίκιο και ποιος μιλάει με πραγματικά στοιχεία σε όσες ερωτήσεις έκανα. Αλλά τον πρώτο μήνα ή το πρώτο δίμηνο ανάληψης της διαχείρισης αποκλειστικά των κύριων στο ΙΤΣΙ, η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι τα ρούχα, οι νέοι κωδικοί βρίσκονται σε κοντέινερ και περιμένω από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα να τους παραλάβουν. Έχουν έρθει? Για 2-3 μήνες δεν είχαν έρθει. Το αποτέλεσμα ήταν τα Χριστούγεννα να μην έχουμε χριστουγεννιάτικα, να μην έχουμε χαρταετούς, να μην έχουμε λαμπάδες και κανένας από τους 107 κωδικούς... Να μην έχουμε έσοδα. Να μην έχουμε έσοδα. Αν ρωτάτε εμένα σαν πρώην υπεύθυνος marketing, mm-hmm, θα σας πω ότι τα έσοδα είναι... έρχονται δεύτερα. Είναι η εικόνα της ομάδας προς τα έξω. Και θα πάει ένας ποδοσφαιριστής σε μια εκδήλωση, σε ένα νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Το θυμάμαι παιδάκια. Να έχει γίνει και να μην είχαν τι να δώσουν. Ναι, το θυμάμαι. Νομίζω στον Παπαγεωργίου, αν δεν κάνω. Δηλαδή, πέρα από τα έσοδα τα οποία είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και θα είναι και πολλά. Είναι και η εικόνα και το πρεστίζ. Είναι η εικόνα, το πρεστίζ της ομάδας. Κάθε σοβαρή ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής θα πρέπει να σέβεται πρώτα ομάδα απ' όλα τον εαυτό της και αμέσως μετά τον κόσμο της. Να ρωτήσω κάτι για την Blue Line, τον κύριο Στοίτσι, την boutique που είναι άλλη εταιρεία, προφανώς άλλο αφημί και τα λοιπά. Τα χρήματα αυτά έμπαιναν, τα όποια χρήματα, τα όποια έσοδα είχε, δεν μάλλον το γνωρίζω. Έμπαιναν δεν το γνωρίζω στα ταμεία της Παϊρακλής. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Ή να το πω διαφορετικά, ήταν υποχρεωμένη η Blue Line τα έσοδα από την boutique να δίνει ένα μέρος ή όλα, δεν ξέρω ποια ήταν η συμφωνία στην Παϊρακλής. Δεν το γνωρίζω καθόλου, προφανώς και είναι αυτή η συμφωνία, αλλά μπορεί επειδή η Blue Line προμήθευσε την πρώτη ομάδα με ρουχισμό, ναι, κάλυφες σορτσάκια, τις φανέλες τις γνωστές, ναι, αντιανεμικά, μπουφάν, mm-hmm, μπορεί αυτό να εξισώθηκε ή να εξισώνεται, να συνεχίζει να εξισώνεται με τα όποια έσοδα, τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή εφόσον είναι απίστευτα μικρά, mm-hmm, της μπουτίκ,
μπορεί είπα ένα χρωστάει κιόλας προς την πλευρά του κυρίου Στοίτσι. Αν έχουμε και τέτοια, πάρα πολύ ωραία. Ναι, μα άμα εγώ έχω προμηθεύσει την μία ομάδα, λέω εγώ τυχαία νούμερα, ναι, με 50.000 ευρώ σε υλικό, αν εγώ μέσα από τις πωλήσεις της μπουτίκ έχω εισπράξει 40.000, από κακοδιαχείριση, από απειρία, από οτιδήποτε, είμαι μέσα. Αυτομάτως είμαι μέσα, είμαι 10.000 ευρώ. Σωστά. Είπατε νωρίτερα ότι ήσασταν κάπου στη μέση, από εκεί πηγαίνατε, από την άλλη πηγαίνατε, δεν βγάζατε άκρη. Επιχειρήσατε ποτέ να μιλήσετε με τον κύριο Παπαθανασάκη, όχι τώρα, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι κλεισμένο στο ξενοδοχείο και δύσκολα κάποιος επικοινωνεί μαζί του, όταν ερχόταν στα γραφεία της ΠΑΕ, όταν είχατε επαφή. Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο. Εννοώ να του μεταφέρετε ότι, ξέρεις πρόεδρε, δεν έχουμε έσοδα, η μπουτίκ υπολειτουργεί, έχουμε παράπονα, τι γίνεται αυτό. Από το Σεπτέμβριο και με email, ελληνικά, αγγλικά και προφορικά και με επιστολές χτυπωμένες, προσπαθούσα να παρουσιάσω τους προβληματισμούς μου και με συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά και με σενάρια τα οποία προέκυπταν από την συγκεκριμένη λειτουργία. Σενάρια μελλοντικά. Απάντηση από τον κύριο Παπαθανασάκη έπαιρνα, να κάνω λίγο υπομονή, να τα διορθώσουμε όλα. Με παρέπεμπε στον κύριο Παπαδόπουλο. Το Θόδωρο. Ως γενικό, ως γενικό διευθυντή και μετέπειτα ως αντιπρόεδρο. Και κάπου εκεί σταματούσανε όλα. Τι εννοείτε, δηλαδή δεν ασχολιόταν ο κύριος Παπαδόπουλος ή δεν πήρατε απάντηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος σαφώς και δεν μπορούσε να μπει ανάμεσα στον κύριο Παπαθανασάκη και τον κύριο Στοίτσι. Και νομίζω κανένας δεν θα μπορούσε να μπει ανάμεσα. Οπότε είτε προσπάθησε και δεν κατάφερε να μπει και να λύσει τα θέματα της μπουτίκ. Οπότε δεν θα ξανασχοληθεί, δεν θα ήθελε να ξανασχοληθεί. Ή εξ αρχής δεν προσπάθησε καν να λύσει τα θέματα, γιατί γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε, αφού η σχέση των δύο ανδρών, κύριο Στοίτσι και κύριο Παπαθανασάκη, ήταν παιδική, προσωπική, και ποιος ο λόγος να ανακατευθώ ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και να δημιουργήσω ρήγματα στη δική μου σχέση με αυτούς. Να βάλω και ένα άλλο πρόσωπο στην κουβέντα μας. Παρακαλώ. Μάκης Εντελίδης. Σε όλο αυτό, αν είχε συμμετοχή, εάν επιχειρήσατε μέσω αυτού να βρείτε μια άκρη, εάν τελικά να μας λυθεί αυτή η απορία και θα σας θερμοπαρακαλέσω να μας τη λύσετε, εάν ασχολήθηκε και με αυτό ο κύριος Εντελίδης, αν ασχολείται γενικά, εάν σε πολλά ζητήματα πέσατε πάνω του, το ρήμα σε εισαγωγικά, έτσι, ή απευθυνθήκατε πάνω του, και τέλος πάντων τι σχέση, τι επαφή είχατε με έναν άνθρωπο που ήταν και είναι πολύ κοντά στο Σπύρο Παπαθανασάκη. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις για μένα. Ο Θοδωρής, ο Παπαδόπουλος, και ο Μάξιος Εντελίδης. Για τη μία μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φίλαθλος του Ηρακλή, ο Θοδωρής. Για την άλλη μιλάμε για έναν βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Ναι. Πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Συνάντησα απέναντί μου, και όχι δίπλα μου όπως θα ήθελα, τον κύριο Σεντελίδη, πάρα πολύ συχνά, είτε όταν έπρεπε να εγκρίνει κάποια έξοδα, π.χ. για να τυπώσουμε αυτόγραφα για τους παίκτες, αρχή της χρονιάς. Μισό λεπτό, γιατί είπατε να εγκρίνει κάποια έξοδα, αυτόγραφα π.χ. Ο ίδιος ο κύριος Εντελίδης ακόμα και σήμερα είπε ότι είναι απλά στις ακαδημίες και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο και είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και εδώ ακούω ότι πράγματα περνούν από την έγκρισή του. Εγώ σας λέω... ακόμα και αυτόγραφα ποδοσφαιριστών να τα εγκρίνει ο κύριος Εντελίδης, ως τι να τα εγκρίνει. Δεν γνωρίζω, αλλά όταν εγώ πήγαινα στο λογιστήριο για να αιτηθώ αυτό το ποσό προκειμένου να τυπώσουμε και να έχουμε αυτόγραφα να δίνουν οι ποδοσφαιριστές και να μην υπογράφουν σε φανέλες, μπλούζες, χέρια, πλάτες και χαρτάκια. Ναι. Ενημερώθηκα από το λογιστήριο ότι θα πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος Εντελίδης προκειμένου να εκταμιευθεί το συγκεκριμένο ποσό. Το συγκεκριμένο ποσό μιλάμε τώρα για 70-80% ευρώ, δεν μιλάμε για χιλιάδες. Μία μέρα μετά ενημερώθηκα ότι δεν θα βγουν αυτόγραφα και σε μία συνάντηση που είχα τυχαία στο χώρο στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, μου αναφέρθηκε, μου ενημέρωσε ότι στη δική του εποχή τα αυτόγραφα τα πληρώνανε οι ίδιοι οι παίκτες και μήπως θα έπρεπε και τώρα να κάνουμε κάτι παραπλήσιο.
Βέβαια, ουδέποτε εγώ σκέφτηκα να κατέβω στα αποδυτήρια να ζητήσω από τους παίκτες να πληρώσουν για τα αυτογραφά τους, γιατί ήθελα να μου λένε καλημέρα και την επόμενη μέρα. Αυτό να υποθέσω είναι το παράδειγμα ή είναι ένα από τα παραδείγματα για τα οποία μας είπατε πριν από λίγο ότι ο κύριος Σεντελίδης ήταν απέναντί σας και όχι δίπλα σας. Ένα από κάποια από τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να τα αναφέρουμε όλα. Ναι. Πώς σας συστήθηκε ο κύριος Σεντελίδης, δηλαδή εσείς ήσασταν ένας υπάλληλος Παϊράκλης, έτσι, υπάλληλος. Δεν ήσασταν μέλος ΔΣ. Σίγμα. Ως τι δίνατε λόγο προς το Μάκη Σεντελίδη, ως υπάλληλος, ήταν διευθυντής γραφείων, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό αποκαλείται υπεύθυνος ακαδημιών και τίποτα παραπάνω. Εγώ δεν είχα κάποια σχετική ενημέρωση στον κ. Σεντελίδη ότι έχει αναλάβει κάποιες εργασίες συγκεκριμένες κάτω από μια ιδιότητα. Όταν πριν από 2 χρόνια έλειπα σε άδεια καλοκαίρι, όταν επέστρεψα με το καλό, μου είπε ότι πρέπει για κάποιους λόγους να φύγω από το γραφείο και να μετακομίσει το τμήμα marketing στον κοινό χρηστο χώρο στο διάδρομο. Εκεί είχαμε μια κρούση πρώτη. Προσπαθούσα να τον πείσω ότι δεν μπορεί τα συμβόλαια και οι συναντήσεις και τα τηλεφωνήματα να γίνονται σε χώρο που μπορεί να ακούσει οποιοδήποτε τι θα πούμε και τι θα υπογράψουμε, και ότι εφόσον δεν γνωρίζει το αντικείμενο το δικό μου, πώς μπορεί να κρίνει αν η δουλειά αυτή που κάνω μπορεί να γίνει εκτός γραφείου σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο. Συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός, θα το ξαναρωτήσω, είναι ρητορικό πλέον. Ως τι ο Μάκης Σεντελίδης είχε αυτή την δύναμη, να το πω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Να επιβάλλεται σε έναν υπάλληλο της Παϊρακλής, σε ένα σοβαρό πόστο όπως είναι το τμήμα marketing, από τη στιγμή που ο ίδιος μιλάει μόνο για ακαδημίες. Δεν το γνωρίζω, αυτό έγινε σας λέω περίπου καλοκαίρι, 2 χρόνια. Να το μεταφέρετε στον Θόδωρο Παπαδόπουλο, στον Σπύρο Παπαθανασάκη και να του τα πείτε... Τα ήξεραν και οι δύο. Για το τι πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ο Μάκης Σεντελίδης. Ναι, τα ήξεραν και οι δύο. Και η αντίδρασή τους. Ό,τι καλά κάνεις και μας το λες, okay, θα το δούμε. Αυτό όμως το θα το δούμε. Δεν έλυνε προβλήματα, αλλά τα συσσόρευε. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά τις προτινόμενες ενέργειες, να υπάρχει θασιμότητα, εκνευρισμός. Φυσικά οι ακαδημίες αφέθηκαν στην τύχη τους όσον αφορά το κομμάτι marketing και επικοινωνία. Καθαρά γι' αυτό μιλάω. Δεν μιλάω όσο το τεχνικό και τους προπονητές. Έγιναν τα γραφεία των ακαδημιών επάνω στις εγκαταστάσεις, στο κτίριο, στον πρώτο όροφο επάνω δημιουργήθηκε ένας χώρος, ένα γραφείο ακαδημιών, τμήμα ανάπτυξης, το οποίο υπέδειξε ο κύριος Σεντελίδης που θα γίνει και πώς θα γίνει. Ναι. Κλειδωμένη η πόρτα έκτοτε. Είναι η περίφημη πόρτα για την οποία ζήτησε να μπει απ' έξω η λέξη διευθυντής. Ζήτησε να τοποθετηθεί η επιγραφή για τμήμα ανάπτυξης ακαδημιών και ενημερώθηκε ότι σαφώς και θα ετοιμάσουμε επιγραφές, αλλά όχι μόνο για τη συγκεκριμένη πόρτα, αλλά για κάθε πόρτα που υπάρχει στον χώρο, υποδεικνύοντας στον επισκέπτη πού είναι και τι, για να μην χάνεται αναζητώντας το λογιστήριο, αναζητώντας κάποιον οποιοδήποτε εκεί μέσα. Ακούω λοιπόν εγώ τον Νίκο το Γραμμένο να μην έχει καμία σχέση με τον Στοίτσι και τον κύριο Στοίτσι, συγγνώμη, και την μπουτίκ της Παϊρακλής, γιατί είναι το κομμάτι του, είναι υπεύθυνος marketing, αν δεν ασχολείται αυτός με την μπουτίκ, ποιος θα ασχολείται. Ακούω τον Νίκο Γραμμένο να λέει ότι είχε μπροστά του, απέναντί του μάλλον, όχι μπροστά του, απέναντί του και πολλές φορές έβρισκε τοίχο και ο τοίχος λέγεται Μάκης Σεντελίδης. Ο οποίος είχε άποψη ακόμα και για το βίντεο γενεθλίων που ετοιμάσαμε φέτος. Ναι. Μου είπε ότι πολύ απλά δεν είναι κάτι το οποίο τον ενθουσίασε. Αυτό θεωρώ ότι ο κάθε ένας από εμάς... Εγώ θα ξαναρωτήσω ως τι. Μπορεί να το ως πει. Τι, ως αλλά, τι. Αλλά αυτό ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να επεμβαίνει σε δουλειά κάποιου που εξειδικεύεται στον τομέα του όταν δεν έχεις γνώσεις. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω πρόσφατα με τον Σάβα Κοφίδη. Ξέρετε τι μου είπε. Παρακαλώ. Πώς να παίρνω εντολές από κάποιον ο οποίος ισχυρίζεται ότι ούτε υπάλληλος είναι, ούτε μισθωτός είναι, ούτε είναι κάτι στην ομάδα πέρα από συμβουλάτορας και φίλος του Παπαθανασάκη. Και αυτός ο άνθρωπος έδινε εντολές στο Σάβα Κοφίδη, έδινε εντολές στους προπονητές, έδινε εντολές σε εσάς, έδινε εντολές παντού. Και έκανε κουμάντο από ό,τι καταλαβαίνω στα γραφεία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχω μάθει ακόμα και για υπογραφές στην τράπεζα
να τις κάνει ο ίδιος τα γραφεία, να περνούν και τέτοιες υποθέσεις από τα χέρια. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Με τους υπόλοιπους τουλάχιστον είχατε καλές σχέσεις. Όλο το προσωπικό. Συνεργασίας εννοώ. Ναι, είτε όλο... μέλη του ΔΣ, να σας μεταφέρω χαιρετισμούς από τον κύριο Καγαγιάννη που στέλνει τη συμπάθειά του από τον Καναδά που μας ακούει τώρα μέσω διαδικτύου. Και με τα υπόλοιπα μέλη δεν ξέρω αν είχατε τις ίδιες σχέσεις όπως με τον κύριο Σεντελή. Με τον κύριο Καγκαγιάννη είχαμε άριστες σχέσεις. Με τον κύριο Ντονέλη επίσης. Τον κύριο Στράντζαλη δεν τον γνωρίζω, ούτε πρόλαβα να τον γνωρίσω. Οπότε δεν μπορώ να έχω σχηματίσει άποψη. Ναι. Ήσυχος άνθρωπος, λογικός. Εννοώ πιο πολύ για τη συνεργασία και το κομμάτι Παϊρακλής, έτσι, γι' αυτό πιο πολύ ρωτάω. Ναι. Αν εξαιρέσουμε από την επόμενη πρόταση τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο, τον Αντιπρόεδρο, τα υπόλοιπα άτομα, υπαλληλικό προσωπικό που υπάρχουν στον κάτω όρφο, ο Πέτρος που είναι το παιδί για όλες τις δουλειές και όλοι οι υπόλοιποι στον όροφο επάνω, που είναι απίστευτη συνεργασία, απίστευτη, mm-hmm. Ήταν όλα ιδανικά. Είχες ένα φίλο σε κάθε χώρο, σε κάθε όροφο. Όλοι γινόμασταν ένα όταν υπήρχε ένα πρόβλημα. Δύο πράγματα πριν να ολοκληρώσουμε, γιατί δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος. Πρώτον, εάν διορθωθούν τα πράγματα, εάν εσείς έχετε την καλή διάθεση να επιστρέψετε στον Ηρακλή, προφανώς με διαφορετικά δεδομένα, διοίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Και δεύτερον, τον επίλογο τον αφήνω σε εσάς για αυτά που έχετε ζήσει και αν νομίζετε ότι θα κάνετε καλό αποκαλύπτοντας κάτι ακόμα, γιατί όλα αυτά που ακούμε σήμερα είναι φοβερά, σας ακούω για να ολοκληρώσουμε και να σας ευχαριστήσω φυσικά. Ναι. Όπως αναφέρω και στην επιστολή μου, η διάθεση πάντα υπάρχει. Γιατί όπως κακώς κάποιοι εκ του πονηρού έσπευσαν να δηλώσουν ότι εγώ δεν είμαι Ηρακλής, Ηρακλής είμαι πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ξεκινώντας από το Στίβο με τον Λάζαρο τον Καλύβα στο Καφταντζόγλιο. Οπότε φυσικά και για μένα είναι πάντα επιθυμητό το να επιστρέψω. Φυσικά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με συγκεκριμένες ευθύνες. Όσον αφορά τον, επειδή ανέφερα το όνομά του και είμαι υποχρεωμένος να το ξεκαθαρίσω, όσον αφορά τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο, mm-hmm. πιστεύω ότι έχουμε μια πάρα πολύ έντονη διαμάχη. Πιστεύω ότι τα κατηγορώ τα δικά μου που τον βαρύνουν είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Θα μπορούσα να μιλάω επίσης πολλές ώρες για προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από αυτήν την συνεργασία και χρήματα και μηχανισμοί τα οποία χάθηκαν από την μη έγκριση που δεν ήρθε, από την έγκριση που δεν ήρθε ποτέ. Αλλά επίσης θα πω ότι δύο πράγματα. Πρώτον, όλοι ξέρουμε ότι είναι φύλαφλος και δεν είναι ένας βετεράνος, οπότε έχει πραγματικά συναισθήματα μπλε. Και δεύτερον, ότι ας μην σκεφτόμαστε πάντα εκ του πονηρού. Μπορεί απλά να είπε ναι σε πάρα πολλές ιδιότητες που του ανατέθηκαν και κάπου να έχασε την μπάλα, κάπου να σήκωσε τα χέρια ψηλά, να μην προλάβαινε λόγω φόρτου εργασίας, οπότε πάρα πολλά μέναν πίσω. Πολλά μπορώ να σκεφτώ. Τα αρνητικά έρχονται πιο εύκολα στο μυαλό πάντα. Σαν άνθρωποι έτσι νομίζω είναι η φύση μας, να σκεφτόμαστε πάντα τα αρνητικά. Μπορεί και να ισχύουν συγκεκριμένη περίπτωση, δεν το ξέρω, αλλά ας δούμε ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος που είναι Ηρακλής να επιφορτίστηκε με πάρα πολλά και στο τέλος να είχαμε το αποτέλεσμα που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κατηγορώ τα ανερώ, υπάρχουν ακόμα. Είστε κατανοητός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Τα μηνύματα τα κρατάω, θα τα διαβάσω αύριο, γιατί πολλοίς κόσμος έχει εκνευριστεί με αυτά που είπατε, όχι με εσάς, για αυτούς για τους οποίους μιλήσατε. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, πραγματικά, και την επόμενη φορά να είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.